Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η απόψινή βραδιά, διότι προσπαθούμε να αναλύσουμε και να μελετήσουμε τον αρχαίο κόσμο των μυστηρίων, όπως αυτά τουλάχιστον εξελίσσονταν στο παρελθόν, με τα όποια στοιχεία υπάρχουν και σώζουν μέχρι σήμερα. Το ερώτημα το οποίο είχα θέσει λοιπόν στις προσκεκλημένες είναι για ποιο λόγο υπήρχε τόση μυστικότητα γύρω από αυτά και οποιοδήποτε αποκάλυπτε τα μυστήρια στους υπόλοιπους αμύητους θα μπορούσε να τιμωρηθεί ακόμη και με θάνατο. Λοιπόν, να ακούσω και εσάς, κυρία Καραγιάννη, γιατί αυτή η μυστικότητα τόσο πολύ γύρω από τα μυστήρια. Πρώτα απ' όλα, στο πρώτο σκέλος θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Τζάνη. Ότι δεν αντέχεται το φως από κάποιον που είναι μαθημένος στο σκοτάδι. Χρειάζεται μια σταδιακή μύηση. Και το δεύτερο είναι ότι οι γνώσεις εκεί πέρα ήταν πέρα από τα γήινα. Ήταν δυνατότητες μάγου που είχαν αυτοί οι ιερείς. Δεν είναι τυχαίο που ονομάζονται οι κάδυροι και μάγοι, θα τους δούμε και κάπου, εκτός από μεγάλους θεούς, ναι, και μάγους. Γι' αυτό γίνεται αναφορά από τον προηγούμενο μελητή στο ρεπορτάζ ότι υπήρχε ενδεχομένως και μια εμφάνιση κάτι του ανεξίδου, κάτι του περίεργου. Πολύ ήταν πιθανόν αποτέλεσμα, αν θέλετε, της νηστείας ή οτιδήποτε του περιβάλλοντος που μπορεί να επιδρούσε πάνω στα άτομα αυτά. Τώρα αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Για τους ορθολογιστές, τους νεοθετικιστές δεν θα τους πείσω. Εγώ είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι υπήρχε θεοφάνεια μέσα στα μυστήρια. Μάλιστα. Έχουμε άλλωστε μαρτυρίες, όχι από τα καβίρια, δυστυχώς είναι πολύ λίγα, είναι σπαράγματα αυτά που σώζονται. Έχουμε μαρτυρίες από τα μινωικά, τα αρχαιότερα μινωικά μυστήρια, όχι του Ιδεουδία, της, ναι, Ρέας, ότι έχουμε επιφάνεια της Μεγάλης Θεάς στα μυστήρια αυτά. Σαφώς. Το σύμπαν κατοικείται, όλο το σύμπαν κατοικείται. Μόνοι μας είμαστε. Σαφώς υπάρχουν θεότητες, θεοί. Αυτό βεβαίως εξαρτάται και από την αντίληψη που μπορεί να έχει κανένας πόσο προοδευμένη, μάλλον πόσο προοδευτική η μη μπορεί να είναι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που παίρναν μέρος στα μυστήρια, ο Κόης που υπήρχε εκεί πέρα, η Κοής, ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία έβαζε αυτούς τους ανθρώπους στα μυστήρια, δεν ήταν ένα είδος, πολύ καλά τα πει η κυρία Τζάνη, δεν ήταν μετάνια εκεί πέρα χριστιανική εξομολόγου. Ήταν ένας άνθρωπος με πολλές δυνατότητες, είχε καθάρητα τσάκρα του, τα ενεργειακά του κέντρα, βρισκόταν στο κέντρο του και είχε τη δυνατότητα να δει το εθερικό αυτών των ανθρώπων και να ξέρει ποιοι από αυτούς, ναι, είναι έτοιμοι να αντέξουν την αλήθεια και ποιοι από αυτούς έχουν δουλέψει μέσα στο φως, ποιοι έχουν κατακτήσει κάποια πράγματα ώστε να αποκτήσουν μια γνώση, να κρατήσουν μια γνώση στα χέρια τους, η οποία θα μπορούσε να είναι ορολογιακή βόμβα, mm-hmm, στα χέρια ενός ανήθικου ανθρώπου. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τόσο πολύ και για την ψυχή και για το ποιοι συμμετείχαν σε αυτά, νομίζω ότι είναι η στιγμή να δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, διότι οι προσωπικότητες που έλαβαν μέρος και μοιήθηκαν στα μυστήρια ήταν πάρα πολλοί και τους γνωρίζουμε νομίζω όλοι. Φτάσαμε μέχρι την βαθιά Ανατολή. Ένας από αυτούς βεβαίως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Πάμε. Οι εποχές άλλαξαν. Η ανθρωπότητα, θεωρητικά τουλάχιστον, προόδευσε. Ο άνθρωπος πάτησε στη σελήνη. I believe that the mysteries of antiquity were necessary for the human condition. Human beings, by our nature, by our existence, are limited beings. We have a limited lifespan, we have a limited ability to acquire knowledge. But at the same time, we're part of something that is limitless, something that is immense. And it's easy to forget that reality, that aspect of who we are, and become overly focused on the finite, limited aspects. And so what the mysteries offered was a way to connect the limited, finite aspect of human existence with the reality that we participate in something limitless. Kabirian mysteries, like the Orphic mysteries, were open to everyone. Anyone could present themselves for initiation to the great gods in Samothrace here. But and over the at least six centuries that we have written records, Pythagoras was initiated here, Orpheus was initiated here, Jason, on his way to find the Golden Fleece in Colchis in the north through the Black Sea, he stopped here, and all his sailors, the seekers for the Golden Fleece, they were all initiated here. Philip of Macedon was initiated here. And
and his wife, Alexander's mother, who it said had a particular understanding of the Samothracian mysteries. And Alexander then was initiated here. And later people like Cicero were initiated here. In that sense, we can see that the Samothracian mysteries, besides the ordinary people who were initiated here, was a great civilizational initiator. Because, of course, through Alexander we got Hellenism, and through Pythagoras and Orpheus, we really get the two sides of the Greek contribution, one of the Greek contributions to the modern world and the Western spiritual tradition. Παρά την έλλειψη των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, οι αρχαίοι είχαν συνειδητοποιήσει από νωρίς την μικρότητά τους μέσα στο αχανές σύμπαν. Γι' αυτό και επεδίωκαν την σύνδεσή τους με το θείο στοιχείο. The need for the divine connection arises from the fact that we can become lost in our small, limited side. And the human soul needs to realize its true nature, which is both limited and at the same time limitless. Now that's a logical paradox. In a way it doesn't make sense. And so we can't achieve that connection simply through rationality. The only way to achieve it is through awakening our participation in that vastness, in that immensity. And the key to all of the ancient mysteries, even though each of the mysteries was a little bit different, the core of each mystery was a deity and the mythic story of that deity. In the mysteries, these rituals, the participant, the person seeking initiation, participated in an enactment of the central story or mystery of that deity. And through participating in that story, that helped to connect or awaken to the individual soul, the already existing connection between that soul and the vastness within which that soul participates. We are part of many great cosmic rhythms, whether we know it or not. If we know it, we gain some peace. For the uninitiated person, life itself is a form of death because we live our lives in the shadow of our mortality. But for the initiate, death is actually a form of life because we're not just identified with our mortal coil. We achieve an awakening to our identification with something that is deathless, that is immortal and dynamic. So the initiate acquired both the support of the staff of life, the produce of agriculture, and the support of the staff of death, a transcendence of the fear of our mortality. Η θνητότητα λοιπόν αποτελεί βεβαίως έναν από τους βασικούς λόγους για τον οποίο πολλοί θα κατέφευγαν στα αρχαία ελληνικά μυστήρια προκειμένου να ξεπεράσουν τον οποιοδήποτε φόβο μπορεί να τους απασχολούσε. Βλέπουμε όμως, κυρία Τσέιτο, ότι συμμετείχαν πάρα πολλά άτομα ξεχωριστά που σίγουρα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην μετέπειτα ιστορία, όπως ο Πυθαγόρας, η Ολυμπιάδα, ο Φίλιππος, ο Αλέξανδρος και ο Κικέρωνας. Να διορθώσουμε εδώ πέρα, δεν ήταν ο Κέσσαρας, ήταν ο Κικέρωνας που μοιήθηκαν στα μυστήρια αυτά. Από την άλλη, όμως, έχουμε ανοιχτά μυστήρια. Μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας. Γιατί ακριβώς γίνεται αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ ελευσινίων και μυστηρίων της Σαμοθράκης μεταξύ των δύο? Δηλαδή, από τη μία ειδική ελίτ για τα ελευσίνια, από την άλλη ανοιχτά σε όλους τη Σαμοθράκη. Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι πολύ απλά είναι έξω από τις δικές μου γνώσεις και μπορώ να σας πω ότι πίστευα ότι και τα ελευσίνια ήταν ανοιχτά, σύμφωνα με ό,τι έχω διαβάσει, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Αυτό, αν θέλετε, το κομμάτι της μυστικότητας, αλλά σε αυτό δεν μπορώ να βοηθήσω. Για πείτε μου λοιπόν για τη μυστικότητα, γιατί η μυστικότητα είναι κοινό στοιχείο σε όλα τα μυστήρια. Εκεί ήθελα απλά να προσθέσω κάτι, αν και η κυρία Τζάνη κάλυψε εξαιρετικά το θέμα, ήθελα απλά να κάνω. Να δώσω μια μικρή επέκταση πάνω σε αυτό. Το ένα κομμάτι ήταν όσον αφορά το στοχασμό, ναι, στον οποίο υποχρεώνεται ο μοιημένος τη στιγμή που έχει την απαγόρευση να μιλήσει σε κάποιον. Οπότε είναι ακριβώς αυτό. Του εκτίθεται κάτι σε γνώση και σε φως και ούτω καθεξής, και μετά δεν μπορεί να το μοιραστεί. Άρα δεν μπορεί να εξατμιστεί εντός εισαγωγικών και του δίνεται ένας χαρακτήρας πιο ιερός, πιο ιερατικός. Και το δεύτερο είναι για να μην απαξιωθεί. Γιατί όλη η δομή που βλέπουμε στα καβίρια μυστήρια και
την ξανασυνάντηση και αρκετά μεγάλο μέρος και του συμβολισμού και του μύθου που έτσι είναι αλληλένδετος με όλη τη μυθική διαδικασία, το ξαναβλέπουμε σε πάρα πολλές άλλες παραδόσεις αργότερα. Το βλέπουμε στην αλχημία, για παράδειγμα, η οποία αλχημία ξεκίνησε από την Ιερή Μεταλλουργία και με τον Ηφαιστό ως πολύ έντονο συμβολισμό και όλη τη μυθολογία του Ηφαίστου περιπλεγμένη στην πρώιμη αλχημία τουλάχιστον. Αυτό συνέχισε στους αιώνες, αλλά όταν ορισμένοι επιθυμούσαν να μάθουν τα αλχημικά μυστικά μόνο για να πλουτίσουν, μόνο για το χρυσάφι, φυσικά απαξιωνόταν και δεν κάναν τίποτα, γιατί η αλχημία ήταν μια διαδικασία, όπως ακριβώς τα καβέρια μυστήρια, της ανέλυξης, μεταξέλιξης τόσο της φύσης όσο και του ατόμου. Και όσο ο σιδηρουργός, ας πούμε, θα τελειοποιούσε το μέταλλο, έτσι υποτίθεται ότι θα τελειοποιούσε και τον εαυτό του. Οπότε όλο αυτό, ξαναέρχομαι στη μυστικότητα, αν δεν περιβληθεί με τον πρέπον σεβασμό, μιλάω φυσικά για την εποχή εκείνη, με τον πρέπον σεβασμό, με την πρέπουσα... δεν μου έρχεται και η σωστή λέξη. Όχι προσοχή, αλλά να του αποδοθεί ο ιερός του, αν θέλετε, χαρακτήρας. Να του αποδοθεί ο ιερός του χαρακτήρας. Βλέπουμε ότι όλα ισοπεδώνονται. Οπότε και χάνει κάθε νόημα όλη η διαδικασία. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα μία γεφύρωση των σύγχρονων μυστηριακών τελετών ή τυπικών, αν θέλετε, σε διάφορα μυστικά τάγματα, όπως παράδειγμα ο τεκτονισμός, όπου και εκεί διατηρείται ακριβώς μία απόλυτη μυστικότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας απόλυτος παραλληλισμός με τα μυστήρια της αρχαιότητας και εκεί πέρα πάλι έχουμε να κάνουμε με τον χτίστη, ο οποίος μεταλαμπαδεύει τα μυστικά της τέχνης του στους υπόλοιπους νεότερους μαθητευόμενους. Επανέρχομαι όμως στο θέμα αυτό το οποίο είδαμε. Έγινε λόγος για την ανάγκη του ανθρώπου να ξεπεράσει το περιορισμένο της ύπαρξής του. Μίλησε ο κ. Τζόρτζ για την ανθρώπινη ψυχή, η οποία πρέπει να συμμετέχει ενεργά στα μυστήρια αυτά για να μπορέσει τουλάχιστον να ξεπεράσει τον υλικό κόσμο και να πάει πλέον στο κοσμογονικό επίπεδο, να μάθει τα μυστικά του σύμπαντος. Κυρία Καραγιάννη. Σαφές είναι. Τα μυστήρια ήρθαν σαν μια βοήθεια από τον πνευματικό κόσμο για να βοηθήσουν τις ψυχές οι οποίες έχουν, έτσι πολύ απλοϊκά να το πούμε, έχουν τη θέληση, τη διάθεση, την ψυχική αρετή, αλλά αργούν πάρα πολύ και χρειάζονται μια βοήθεια, ένα σχολείο. Υπάρχει ένα σχολείο, είναι ένα σχολείο. Μια μαθητεία για τη ζωή και για το θάνατο, για την ψυχή, για το τι υπάρχει παραπέρα. Λέει όμως ο κ. Τζόρτζ ότι είμαστε τμήμα πολλών κοσμικών ρυθμών και αν το γνωρίζουμε αυτό, τότε και μόνο τότε βρίσκουμε την εσωτερική γαλήνη. Το ερώτημα είναι γενικό σε όλες σας. Μιας και ξεκινήσατε από μένα, θεωρώ ότι ο κοσμικός ρυθμός, η αλήθεια που μας συνέχει όλους είναι ότι εν το παν και το παν εν. Είμαστε όλοι ένα μέσα στην κοσμική δημιουργία. Είμαστε όλοι δημιουργοί και συνδημιουργοί. Όταν αντιληφθούμε αυτό, ότι είμαστε μέρος του κοσμικού ρυθμού, ότι δεν είμαστε απ' έξω, δεν είμαστε ξεχωριστοί. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι, όχι. Ναι. Είμαστε σαν τα δάχτυλα. Νομίζουμε ότι κάθε δάχτυλο είναι ξεχωριστό και ξαφνικά να είναι έτσι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δεν είναι. Είναι ένα. Ένα πράγμα που μας συνέχει όλους. Mm-hmm. Όταν θα αντιληφθούμε ότι εν το παν και το παν εν, θα έχουμε αντιληφθεί τον προορισμό μας, θα ξέρουμε ποιοι είμαστε. Πάντως, αν το φέρουμε αυτό στη σύγχρονη εποχή και προσπαθούμε να το βάλουμε, να το εφαρμόσουμε, φαίνεται ότι ακόμη και να